αρχίσω με τη σειρά, θα αρχίσω από το τέλος. Το ένα θέμα που ήταν να μην πάρουν αδειοδότηση, η ΠΑΕ σε μία φάση από αυτές, τέλος του Δεκεμβρίου, κάθε χρόνο, πρέπει να ειδοποιεί την αδειοδότηση με πιστοποιητικά οφειλής. Δηλαδή τι χρωστάει η ΠΑΕ 31 Δεκάτου και κάθε έτος. Για τους εργαζόμενους και τους ποδοσφαιριστές. Εκεί υπήρχαν, για κάποιο λόγο, θα μου πείτε τώρα είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά για την αδειοδότηση αποφασίστηκε ότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο. 2-3 από τους ποδοσφαιριστές μας έκαναν το γνήσιο υπογραφής και για κάποιο λόγο, λόγω ότι είναι πολύ γνωστή στην πόλη, από παράληψη του επιφθήνου, δεν τους έβαλε να υπογράψουν αριστερά την υπογραφή τους. Δηλαδή, έκανα γνήσιο υπογραφής χωρίς να έχουν υπογράψει. Θα μου πείτε τώρα αυτό, θα έπρεπε κάποιος να το δει από την ΠΑΕ, θα έπρεπε να το δει ο ποδοσφαιριστής, θα έπρεπε να το δει πρώτος και κυρίως ο άνθρωπος που έκανε το γνήσιο υπογραφής. Το παρέλαψα και εγώ ίδιος όταν τα προσκόμισα τα χαρτιά στην ΕΠΟ. Αλλά νομίζουν ότι οφειλεί 600 ευρώ προς ποδοσφαιριστή, προσπαθήσαμε να εξαγελάσουμε την αδειοδότηση 600 ευρώ, νομίζω ότι είναι λίγο τραβηγμένο, θα λέγαμε. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά η Επιτροπή είπε ότι ναι, μεν είναι πληρωμένη, αποδείχθηκε από τα στοιχεία μας, αλλά δεν πάβει να είναι παράληψη. Στη δευτεροβάθμια προσκομίσαμε καινούργιες υπεύθυνες δηλώσεις από ποδοσφαιριστές. Παραδειχτήκαν ότι εκ παραδρομής από κάποιο λάθος δεν υπογράψαμε. Και παρόλα αυτά είπαμε ότι δεν είναι μόνο πληρωμένοι μέχρι το Δεκέμβριο, αλλά είπαμε ότι είναι πληρωμένοι και για επόμενους μήνες. Για αυτούς ήταν ως μη γενόμενο, όπως είπαμε προηγουμένως, σας είπα, σε όλα τα σκέλη. Αυτό ήταν το ένα από τα τέσσερα θέματα. Το δεύτερο θέμα ήταν ότι υπήρχαν κάποιες προσφυγές, όπως σας είχα πει, από τη 10-12, και υπήρχαν κάποια υπόλοιπα από τόκους που δεν είχαν πληρωθεί. Μας έβγαλε η πρωτοβάθμια ένα ποσό 135.000, τα στοιχεία υπάρχουν, πληρωθήκανε πριν πάμε στη δευτεροβάθμια, αλλά φαίνεται ότι αυτό το αντιμετώπισαν ότι έγινε. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο σε αυτό. Μπορεί να δείτε την απόδειξη, αν θέλετε, όπου φαίνονται τα ποσά που πληρωθήκαν. Το τρίτο θέμα ήταν η ρύθμιση της εφορίας. Αποδείχθηκε ότι πληρώσαμε. Ο νόμος λέει αυστηρός 31 Μαρτίου. Εμείς δεν πληρώσαμε 31 Μαρτίου. Το παραδειχτήκαμε και οι ίδιοι ότι είμαστε εκπρόθεσμοι. Σε ανάλογες περιπτώσεις θα μπορούσαν να βάλουν ένα μεγάλο πρόστιμο όπως κάνουν και σε άλλες ομάδες. Μην ξεχάσουμε ότι η εισήγηση ήταν 11 ομάδων με αρνητικές εισηγήσεις. Μόνο 2 δεν πήραν άδεια. Οι υπόλοιποι αντιστραφήκαν οι όροι. Δεν γνωρίζουμε βέβαια τους λόγους για τις άλλες ομάδες, για να μην λέμε ποια πράγματα που δεν γίνονται. Και το τελευταίο θέμα είναι που απορριφθήκαμε, είναι τα χρηματοοικονομικά, δηλαδή θα πρέπει να αποδεικνύεις κάθε χρόνο ότι τα οικονομικά της επόμενης χρονιάς είναι 100% εγγυημένα. Σε αυτή την κατάσταση, το τι πρέπει να προσκομίσουμε είναι τα έσοδα τα οποία έχει η ομάδα και τα έξοδα που έχει. Με λίγα λόγια, τη βιωσιμότητα της ΠΑΕ.
Εμείς παραδώσαμε στο μήνυμα των εσόδων, με το ελάχιστο των εσόδων, και το μάξιμο των εξόδων. Και η ΠΑΕΠΑΣ Γιάννενα, με αυτά τα στοιχεία, τον Ιούνιο του 2015 δείχνει τουλάχιστον 500.000 κέρδη. Εδώ όμως υπάρχουν δύο πράγματα. Καταρχάς, στην αρχή δεν δεχτήκανε την πώληση δύο ποδοσφαιριστών που κάναμε, που όλοι νομίζω γνωρίζετε, έχουν μεταγραφεί στο ΠΑΟΚ, με συμβόλαια κατατεθειμένα στην εφορία, ακόμη και με φωτοτυπίες των επιταγών. Τα θεαρώσανε ότι δεν ήταν τικμαρτά 100%. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να εξηγήσει κανείς. Η βιωσιμότητα πρέπει, αν δεν υπάρχουν τα χρήματα, να πρέπει να έχει η αύξηση αμυντικού κεφαλαίου τελειωμένη ή συμβόλαια ποδοσφαιριστών, αυτό λέει ο νόμος, ή ηγετική επιστολή. Εμείς δεν χρειαστήκαμε, παρόλο που έχουμε αύξηση αμυντικού κεφαλαίου, ούτε αυτή την έχουμε βάλει στα έσοδα, η οποία πρόκειται να γίνει σε διάστημα 4 μηνών από το Μάρτιο που την καταθέσαμε. Και πιστεύαμε ότι με αυτά που παρουσιάσαμε, τα τηλεοπτικά μας, τα εισιτήρια και κάποια διαρκεία λίγα και κάποιες μικρές χορηγίες και την πώληση ποδοσφαιριστών, πληρούσε πάρα πολύ την επόμενη χρονιά τη βιωσιμότητα. Διότι, όπως γνωρίζουμε, το μπάτι της ομάδας έχει μειωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, χρόνο με το χρόνο. Αλλά δυστυχώς κολλήσαμε στα συμβόλαια. Τι άλλο τους δείξαμε? Πιταγιές, εφορία εγγυημένα συμβόλαια. Οι ποδοσφαιριστές έχουν υπογράψει. Τι άλλο να κάνουμε? Δεν μπορώ να ξέρω γιατί. Και το δεύτερο αγκάθι που υπάρχει στο συλλογισμό μέσα είναι ότι υπάρχει πρόθεσμα, από ό,τι λένε και οι κύριοι εδώ πέρα, υπάρχουν οφειλές 6 εκατομμυρίων ευρώ. Εκ των οποίων τα 4,5 εκατομμύρια είναι η εφορία. Τους είπαμε στη δευτεροβάθμια ότι από τη στιγμή που η εφορία ρυθμίζεται, το βραχυπρόθεσμο πια γίνεται βραχυπρόθεσμο και τα 4,5 εκατομμύρια διαιρούνται δια 8 χρόνια. 8,5. Άραγε το 6 εκατομμύρια γίνεται 1,5 εκατομμύρια. Φαίνεται ότι ούτε αυτό εισακούστηκε από εμάς. Που σημαίνει ότι η απόφαση είχε πάρθει πριν μπούμε στην αίθουσα.